Υπάρχει ένα θέμα το οποίο και εγώ δεν το καλό ήξερα, αλλά το ανέδειξε σήμερα το site της ναυτεμπορικής, όπου ο πόλεμος των τάγκερ είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται παλαιότερα, το έχουμε ξαναδεί, το έχουμε ξαναζήσει. Να το θέμα αυτό που σας έλεγα. Οπότε έχουμε τώρα τη Διευθύντρια Σύνταξη του site της ναυτεμπορικής, την Νατάσα Στασινού, να μας θυμίσει πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Ναι, ήταν κάτι που το είχαμε ζήσει την περίοδο 1984-1988. Να θυμίσουμε, τότε ήταν η μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα σε Ιράκ και Ιράν. Τότε λοιπόν το Ιράκ σκέφτηκε ότι για να σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε παρέμβαση κατά του Ιράν, του μεγάλου του αντιπάλου, πρέπει να κάνει κάτι που θα εξωθήσει την Τεχεράνη στα άκρα. Τι ήταν αυτό? Άρχισε να χτυπάει πλοία της στα στενά του Ορμού. Μάλιστα. Ήξερε λοιπόν ότι θα πρέπει οι Ιρανοί με αποφασιστικό τρόπο. Οι ίδιοι έκλεισαν τότε τα στενά του Ορμού και άρχισε ένας πόλεμος στον οποίο εξαπολύονταν σε καθημερινή βάση ρουκέτες κατά εμπορικών πλοίων, έμπαιναν νάρκες. Είχαμε περίπου 340 πλοία τα οποία υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές, 11 από αυτά βυθίστηκαν τελείως. Ήταν εκατοντάδες οι ναυτικοί της εμπορικής ναυτιλίας τότε που είτε σκοτώθηκαν είτε θεωρούνται αγνοούμενοι, δεν βρέθηκαν. Μάλιστα. Ποτέ. Ήταν ένας πολύ σκληρός πόλεμος, τον οποίο τον άρχισε σαν τακτική το Ιράκ και πέτυχε αυτό που ήθελε τότε, δηλαδή να προκαλέσει την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ουσιαστικά ήταν κάτι που έδειξε στο Ιράν ποιο είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα. Το μεγάλο του πλεονέκτημα λοιπόν είναι ότι ελέγχει αυτά τα στενά που είναι πάρα πολύ κρίσιμη πλωτή οδός για το πετρέλαιο και πως όσο ο κόσμος χρειάζεται το πετρέλαιο, και ξέρουμε ότι θα το χρειάζεται για πολύ ακόμη, μπορεί να απειλεί με αυτό το όπλο. Σήμερα λοιπόν η Τεχεράνη, μέσα από τους Χούθη, μέσα από τις ομάδες των ανταρτών που έχει σε Ιράκ, Συρία, όλες αυτές τις χώρες, αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να δημιουργήσει μια κατάσταση που θα φέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στα άκρα να ανταπαντήσουν. Έχουν ήδη πει ότι θα προχωρήσουν σε αντίπεινα για τους 3 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες που χτυπήθηκαν στα σύνορα Ιορδανίας Συρίας. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα από τον Τζο Μπάιντεν. Ο ίδιος λέει ότι θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα, αλλά να μην προκαλέσουμε περιφερειακή σύγκρουση. Οι Ιρανοί εμέσως πλην σαφώς ποντάρουν στο ακριβώς αντίθετο, να έχουμε μία πολύ δυναμική απάντηση των Αμερικανών που θα δικαιολογήσει ουσιαστικά μία απόφαση νέα και σήμερα πάλι στο να κλείσουν τα στενά. Θα είναι το ισχυρότερο όπλο που έχουν στη διάθεσή τους, είναι μη στρατιωτικό όπλο, αλλά είναι, δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη πίεση. Να εξηγήσουμε ότι από εκεί περνάει τουλάχιστον το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, από μόνο του αυτό. Ακριβώς. Νομίζω, λέει, και ήδη το Νατάσα, καθοριστικό είναι. Τώρα που για το σήμερα μιλώντας, και στο λιμάνι του Πειραιά, τις πρώτες επιπτώσεις μείωσης της κίνησης τις έχουμε διαπιστώσει. Είδαμε, ναι. Τον Ιανουάριο ήταν. Όπως και την εκτόξευση των τιμών των κοντέινερ, όπου και εκεί έχουμε μεγάλο θέμα. Εκεί είναι πάρα πολύ. Είναι, από τις πρώτες 50 μέρες, νομίζω, των επιθέσεων των Χούθη, έχουν αυξηθεί 200% ακριβώς, οι ναύλοι. Ακριβώς. Είναι μια αυτό που δεν έχουμε δει ακόμη είναι δεν έχουμε δει επίπτωση στην αγορά πετρελαίου. Αν ωστόσο γίνει κάτι στα στενά του Ορμούς, να μην απορρίψουμε αν δούμε ξαφνικά το πετρέλαιο από τα 80 να πηγαίνει στα 150. Αυτό θα είναι εφιαλτικό, βέβαια, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε. Ας ελπίσουμε να μην το δούμε. Νατάσα, σας ευχαριστώ πολύ.